με του συσχετισμού που δημιούργησε η πρώτη Κυριακή των εκλογών με του Μπέγκα και Παπαγεωργίου αντίστοιχα να περνούν στο δεύτερο γύρο και να μονομαχούν την Κυριακή για την επικράτηση, τρει είναι οι βασικοί παράγοντε που θα κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο πρώτο είναι η συμμετοχή των πολιτών, με την αποχή να παίζει πάντα το δικό τη ρόλο σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Ο δεύτερο παράγοντα είναι η συνάρτηση του πρώτου και τη πιθανή αλλαγή τη ψήφου των εκλογέων που στήριξαν ενδεχομένω για προσωπικού λόγου, όπω η Σταυροδοσία, τη μία από τι δύο παρατάξει. Θα επιλέξουν όμω πλέον να διαφοροποιήσουν τη στάση του επιλέγοντα τον νέο Δήμαρχο. Ο τρίτο παράγοντα έχει να κάνει με ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματο που ανήκει και προέρχεται από την κεντροδεξιά παράταξη και υποστήριξε μία από τι τρει παρατάξει που έμειναν έξω από την τελική διεκδίκηση. Στι εκλογέ Τη περασμένη Κυριακή η συμμετοχή των δημοτών έφτασε το 60,4%. 5 ποσοστιαίε μονάδε κάτω από το αντίστοιχο ποσοστό του 2019 που ήταν 65,5%. Στον δεύτερο γύρο του 2019 με αντιπάλου του Μπέγκα και Ελισάφ η συμμετοχή έφτασε το 48,7% με έναν αριθμό σχεδόν 10.000 λιγότερων ψηφοφόρων σε σχέση με την πρώτη Κυριακή. Έτσι, ο Θωμάς Μπέγκας που την πρώτη Κυριακή είχε λάβει 14.374 ψήφους, τη δεύτερη έφτασε τις 17.554, ενώ ο Μωυσής Ελισάφ από τις 11.144 εκτινάχθηκε στις 17.789, κερδίζοντας το νήμα την εκλογική αναμέτρηση. Άγνωστο είναι ο αριθμό των ψηφοφόρων που θα επιλέξουν το πρόσωπο που επιθυμούν, ενδεχομένω διαφορετικό όμω από τον επικεφαλή που ψήφισαν την Πρώτη Κυριακή. Αυτή είναι μία άγνωστη παράμετρο τη εκλογική διαδικασία. Όπω παραδοσιακά όμω επιβεβαιώνεται από τι αναλύσει των δημοσκοπικών ευρημάτων, υπάρχει ένα ποσοστό του εκλογικού σώματο που για τους δικούς του δικού του λόγου επιλέγει να αλλάξει την ψήφο του στο μεσοδιάστημα, μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου. Αυτό προφανώ αφορά και τι δύο παράταξει, πλην όμω κανεί δεν μπορεί να πει αν μοιράζεται εξίσου ή εάν η πιθανή αυτή μετακίνηση μπορεί να έχει κυρίω μία κατεύθυνση. Να σημειωθεί μόνο πω η πιθανή μετακίνηση ενό ψηφοφόρου από τη μία παράταξη στην άλλη ουσιαστικά μετράει διπλή, καθώ αφαιρείται μία ψήφο από την μία παράταξη και προστίθεται μία άλλη στην δεύτερη παράταξη, δημιουργώντα στην πράξη μία απόσταση δύο ψήφων. Εκείνο που θα μετρήσει περισσότερο όμω από κάθε τι άλλο είναι η στάση που θα κρατήσουν οι ψηφοφόροι του κεντροδεξιού χώρου. Είτε στήριξαν μία από τι τρει παρατάξει στον πρώτο γύρο, είτε όχι. Παρασκηνιακά και με το κλίμα να έχει πολλωθεί από την Πέμπτη μετά τη δήλωση Παπαγεωργίου, περί παράκεντρων εξουσία γίνονται πολλέ κινήσει που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Αν αυτέ όμω αποτυπωθούν και σε ποιο βαθμό στην κάλπη, είναι κάτι που θα κρυθεί την τελευταία στιγμή και κυρίω στην πράξη. Το 2019 ο Μωυσής Ελισάφ κατάφερε με μικρότερη προσέλευση ψηφοφόρων στις κάλπες κατά 10.000 άτομα να κερδίσει 6.000 περισσότερες ψήφους από τον πρώτο γύρο, ενώ ο Θωμα Μπέγκα κέρδισε 3.400 περισσότερες ψήφους. Η διαφορά των 3.000 ψήφων οδήγησε τελικά στη βραχία κεφαλική επικράτηση του Ελισάφ με 235 ψήφους διαφορά. Η διαφορά του πρώτου γύρου μεταξύ Μπέγκα και Παπαγεωργίου είναι αριθμητικά 4.243 ψήφοι, αριθμός που θεωρείται μεγάλος για να δημιουργήσει μια δυναμική τελικής επικράτησης, αλλά που σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής για όλους τους παραπάνω λόγους.